Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μάτς γρήγορα, γιατί το παδιλίκι περισσεύει και από τον Νότο και από τον Βόρα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Τώρα μιλούσα να πούμε με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο ΑΡ, τον Αβραμίδη. Λέω εντάξει, βρήκατε θύμα να πούμε. Βρήκατε θύμα, φταίει για όλα ο προπονητής, αλλά ο πρόεδρος είναι μια χαρά. Φταίνει οι παίκτες, έχει καταλήξει να πούμε και οργανωμένο κίνημα, έτσι πολύ έτσι φλόρικο. Κάποτε τα οργανωμένα οπαδικά κινήματα βαρούσαν να πούμε κριτική, μεγάλη, εφημερίδες, ραδιόφωνα, όσα υπήρχαν εκείνη την εποχή. Οπαδικά site δεν υπήρχαν, υπήρχαν ανακοινώσεις. Χτυπούσανε πρώτα τον πρόεδρο. Χτυπούσανε πρώτα τον πρόεδρο. Από τη στιγμή που οι πρόεδροι αποκτήσαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είναι κρίση και καθόλου προσιτή να πούμε προς το κοινό. Όλο το σκηνικό πέφτει στον προπονητή, στον γυμναστή, στον βοηθό, στον παίχτη, στον μάνατζερ κτλ. Του λέω τι έγινε, ρε Αβραμίδη. Όλα καλά, με λιγάλα. Λέει τι, ο πρόεδρος μου λέει. Άμα χάσετε, λέει, θα με βάζει για πάω και εμένα. Λέω δεν είμαι πάω, καβρά, μην ξεκινιέσαι. Λέω άμα χάσετε, λέει, ο προπονητής θα έχει πρόβλημα. Όχι, λέω, ο δικό σου ωραίο μακρύ θα έχει πρόβλημα, δεν κερδίσει. Ή δεν φέρει σοπαλία. Ή φέρει σοπαλία. Και δεν θα τολμήσει κανένα από εσά εκεί κάτω να κυνηγήσει τον πρόεδρο. Γιατί λέει, εσεί κυνηγάτε, λέει, τον πρόεδρο. Λέω αυτοί εδώ γιατί θα τον κυνηγήσουν, ρε, του λέω τον πρόεδρο να πούμε. Ήρθε εδώ πέρα ρακέντι του πήρε. Ο Ζαγοράκη με τον Βρίζα. Του λες καλημέρα, του Βρίζα τη Δευτέρα και σε στέλνει επιστολή Γκοζάλο την Πέμπτη το απόγευμα να σου πει καλησπέρα. Πάει αργά, εντάξει. Ο Γούμενος και ο Παγώνης, μιλάμε τώρα στα φιλαράκια του Βενιζέλου, να είχαμε να λέγαμε. Ο Πατατούδης, ο οποίος τον έκανε ρόμπα ξεκούμποτη εδώ, πώς το λένε, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, λέει αυτός λέει, έκανε την κότα τότε δεκαετία του 2000, για να του στείλουμε φυλακή όλους αυτούς, λέει, με μια καταγγελία. Και επειδή χρώσταγε, λέει, τον είχαν στο χέρι. Ήταν και παραρτηματάκι εδώ ο Πάοκ με τον Πατατούδη του Ολυμπιακού. Το ξέρει όλη η φύση. Έκανε την κότα, να πούμε. Καταλάβατε. Ο Τριανταφυλόπουλος ήταν εδώ στο Μπούζο, να πούμε, το μεσημέρι. Στην εποχή George Lebouz. 12 με 2. Έτσι το λένε οι Ολυμπιακοί. Ο George Lebouz. Λοιπόν, γιατί να το βρίσουνε, λέω. Ήρθε εδώ. Είχαν να πάρουν πρωτάθλημα καμιά 200 χρόνια. Του έφερε παίκτες, τον φάγανε οι μάνατζερ, τον φάγανε και οι δικοί του. 350 να πούμε ταΐζει μέσα εκεί. Το μπάσκετ του έδωσε λεφτά να το σώσει. Α, τι να τον πάει, τι κριτική να τον κάνουν, λέω το Σαββί. Τι μόνη κριτική μπορεί να το κάνουν, του λέω, είναι ότι μπορεί να φέρει καμιά βαλούτα και να γράφουμε εδώ πέρα εμείς ότι είναι παικταράς. Τύπου να πούμε Αγκούστο, τύπου να πούμε Κοντρέρα, Κοντρέρας λέω, Καντουρί. Κάτι χάφου του φέρνανε εκεί πέρα, κάτι μάνατζερ. Του χρεώναν 800 χιλιάρια και αυτοί άρχισαν 150. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις. Του πούμε για το γιο του, πάντα για τον πάρει ένα matchbox αυτοκινητάκι, να πούμε Ferrari ή κανονικό. Πήγε και του φέρε το center back εκείνο που δεν έστριβε με τίποτα. Αυτά το πούμε. Τι να πούμε. Ο δικό σου πήρε 35 εκατομμύρια, 34. Και πήγε και τα έδωσε να πάρει το μέκαρε, του λέω. Βα, τρελάθηκα. Ναι, ρε, του λέω. 34 εκατομμύρια ευρώ πήρε το Mega Channel. Και για τον Ολυμπιακό πήρε το Βαλμποενά 35 χρονών. Που άμα πιάσει τώρα που βλέπω την τέντα απέναντι, στο απέναντι κτίριο 17 Νοέμβρη, να πούμε, να τρέχει ο αέρας με 180 χιλιόμετρα την ώρα. 180 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει ο αέρας. Κατάλαβες. Τι ατόπισε τώρα το. 34 εκατομμύρια ευρώ. 34 εκατομμύρια ευρώ πήρε, να πούμε, το Mega Channel. Και πήρε. Τώρα που πιάσαν οι αέριδες στο Βαλμποενά και ο Βαλμποενά άμα κάνει 4-90 λεπτά συνεχόνομα παιχταράς, έτσι, παιχταράς, το πιάνει γάμπα, σαν το γέρο να πούμε το πιάνει μέση, θα το πιάσει φτέρνα όπως έπιασε τον Τόνσο και πρέπει να το βγάλει έξω. Άμα βγάλει έξω το Βαλμποενά ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι στα πιτς που τον παιχταρά τους 5 μήνες τώρα, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει σίγουρα τον Πανιόνιο αν δεν κάτσει ο Πανιόνιος να χάσει. Δεν πάει να κερδίσει τη Λάρισα. 0-1 την πήρε. Με το αυγό στον πισινό, όπως και ο Πάοκ εχθές. Ο Ολυμπιακός πήρε τη Λάρισα του Κούγια, να πούμε. 0-1. Με το ζόρι. Θα παίξει με τον Άρη. Θα πρέπει να μην πηδήξουν τα center back του Άρη εκεί πέρα. Να τους πιάσει ο Αστράγαλος για να βάλει δύο γκολ τον Άρη. Ποιος Ολυμπιακός, μωρέ. Ποιος Ολυμπιακός, του λέω. Τι.
Έπαιξε ο Κόρμπος, βάλαν και οι Παοξίδες ένα σουτ βρήκανε. Ότι έκανε ο Κόρμπος, λέει λίγο αριστερά. Ο Κόρμπος εκεί είχε παίκτη. Δεν τη δείχνει όλη τη φάση βέβαια. Βάλανε ένα βίντεο ότι βγάλανε τον Κόρμπο πιανόλα τώρα. Άλλη αλητία αυτή τώρα, των Παοξίδων. Θα βγάλουν τον Κόρμπο πιανόλα. Δεν δείχνει όλη τη φάση ότι ο Κόρμπος έχει εκεί πέρα ανοιχτό παίκτη που του βγαίνει και πάει να κλείσει τον άλλο τον παίκτη. Και α σου πω και τι έξυπνο έκανε. Θα σουτάρει ρε παιδάκι μου. Εγώ να ήμουν Κόρμπος θα τους έσκιζα. Θα σουτάρει ρε παιδάκι μου ο Μπουχαλάκης και θα βάλει γκολ. Το πιο επικίνδυνο είναι να μην δώσει καμιά πάσα. Αν βγει κανένα Γιαννούλης από εκεί και κανένα εξτρέμ. Ο Κόρμπος ο Οικονομίδης που παίρνει 30.000 το χρόνο, ρε Γαύρη. 30.000 το χρόνο. Και ο Άρτσε ο Φουκαράς. Φάγανε λάχανο το κέντρο του Ολυμπιακού που είχε τον Καμαρά και τον Μπουχαλάκη. Και τι τώρα του λέω ρε φίλε να πούμε. Θα έρθουμε και στον ΠΑΟΚ, θα έρθουμε και στον ΠΑΟΚ, θα έρθουμε και στον ΠΑΟΚ. Βιάζεστε. Μπουχαλάκης, είμαι εγώ παδός στο Ολυμπιακού 45 χρονών. Έχω δει τους παιχταράδες που έχει φέρει ο Κόκκαλης. Έχω δει τους διαιτητές που κάθονται προσοχή. Όλη την ΕΠΟ, τον ΠΑΟΚ να κάνει την κότα με τον Πατατούδη. Έχω καρεμπέ, έχω παιχταράδες, έχω ριβάλτους ιστορίες και έχω φτάσει στον Ολυμπιακό του Μαρινάκη να έχω αρχηγό της ομάδος μου. Ποιον? Το Μπουχαλάκη. Πού πας ρε με αρχηγό το Μπουχαλάκη ρε μπρουτότα βρε. Θα έρθει ο Κοντός και θα σε πιει για σούπα του Μπαλί να πούμε την Κυριακή. Έτσι δείχνει το πράγμα. Εκτός κι αν ο ΠΑΟΚ με πάει κάτω και μου κάνει την ερώκοτα. Θυμηθεί τα παλιά. Δεν ξέρω τι θα δω. Έχω δύο ομάδες που δεν είναι έτοιμες αντίπαλες. Και ότι πάρω ρίσκο να πω θα τους σκίσω ή θα με σκίσουν ή θα κάνω όπως λένε οι Παοξίδες και οι Ολυμπιακοί. Μάλλον Παοξίδες θα λένε οι Ολυμπιακοί. Βλέπω ότι είναι λίγο λουφαγμένοι. Δεν ακούω κανέναν Ολυμπιακό να βγαίνει και να λέει έλα ΠΑΟΚ να σου ρίξω τρία. Δεν το πιστεύει. Ενώ ο Παοξής ξυπνάει το πρωί και λαϊδάει σαν τον Κουλιανό. Κουμπάρε μου, πάω να του κάνω ζημιά, κουμπάρε μου. Έχει άλλη ψυχολογία. Δηλαδή α στείλω εγώ στον ψυχολόγο τώρα. Ένα Παοξή μέσο και ένα Ολυμπιακό μέσο, χάπι, θα δώσει γραμματεύση να πούμε της ψυχολόγου στον Ολυμπιακό. Πάρε δύο Βαλεριάνης θα πει. Κι αν είσαι και λίγο καρδιακή αριθμία, πάρε και ένα άλλο σπίρμη βουλός και μια αρτηρία. Αν πάθεις το έμφραγμα, το πάθεις ανέμακτα να πούμε. Έτσι θα του πει, τι πλάκα θα κάνουμε τώρα. Αν φέρω λοιπόν ένα Παοξή, στραβοστόμι, άπλητο στόμα. Ή να είναι και μορφωμένος από την άλλη μεριά, γιατί ο Παοξής έχει λογιόν λογιόν μεζέδες. Και φέρω και ένα γάβρο από την άλλη μεριά και τους πάω στο ψυχιατρίο. Στο δωμάτιο του γιατρού Μπουντάκοβιτς θα βάλουνε τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι φοβισμένος. Αυτός έχει να χάσει στο Καραϊσκάκι πολλά. 1 Δεκεμβρίου. Ο άλλος και να χάσει το μάτς. Εντάξει, σου λέει δεν το έχασα. Καραϊσκάκι είναι, έχει και τούμπα, έχει και play-off, το παλεύω. Θα δω τα λάθη μου, θα κάνω την κριτική μου, θα καυγίσουν λίγο για τον Ελκαντουρί. Θα πούνε, αρχίσουν να μακάρουν, χάσουν οι Παοξίδες. Θα δουν τον Αγκούστο την Αργός. Εντάξει, έχει άλλα τα οποία θα πούν. Τον προπονητή, μπορεί να του κάνω μια κριτικούλα. Τον πρόεδρο, να τον περάσω και αυτιά. Ναι, μακτα, ενώ αν χάσει ο Ολυμπιακός, η φέρει σοπαλία. Πάει ο Φουκαράς ο Μάρτινς. Ό,τι ουίσκι ήπια κάτω στην Αθήνα το ήπια. Ό,τι μπαλαντάει, όχι, ό,τι βάτε 69 κατάπια να πούμε. Τον είδες με κάτι μάγουλα πως έχει γίνει σαν τον Άγιο Βασίλη. Αν του τραβάξει και ένα μουσί και ένα έλκυθρο να πούμε, είναι ίδιος ο Άγιος Βασίλης. Ο Ζεράρ Ντερπαρτιέ του Ολυμπιακού, αυτός τον πληρώσει. Τι και ο εύκολος στόχος. Ποιος θα τολμήσει να πει να πούμε το φως των σπορ, των κληρονόμων. Ο Γαύρος, ο Βερβελές ο φίλος μου. Είναι φίλος μου ο Βερβελές. Πού να τολμήσει ο Βερβελές. Βερβελές σε προκαλώ. Να κάνεις μια κριτική έτσι στα ψηλά γράμματα να πεις κύριε Μαρινάκη θέλουμε παίκτες. Κύριε Μαρινάκη, έχουμε παίκτες που δεν περνάνε μπάλα από τα πόδια τους. Μας τρώει πανιόνιο στο κέντρο. Πάμε την μπάλα στην πλάγια γραμμή. Σεντράρουμε. Και ο σέντερ φόρ μας, ο Γκερέρο και ο Σουλτανή, δεν βρίσκουν ούτε με τη φτέρνα την μπάλα. Και παίζουν σέντερ μπακ δύο Έλληνες, οι οποίοι έχουν γκολφ τρίτης γενιάς. Το πρώτο GTI με 3.000 ευρώ. Αυτά έχουν. Και μένουν στο ενίκιο, κύριε Μαρινάκη, ο Ευαγγέλου και ο Λιμπεράκης. Όσο γι' αυτό που έβαλε τον γκολ, που έβγαλε τη μέση να πούμε, πώς το λένε, του Τζιμίκα, πήγε στον εργοφυσιολόγο Τζιμίκας να πούμε και του φτιάχνει τη μέση. Σε καλύμπρα πήγε σήμερα ο Τζιμίκας. Μαρινάκη, ο Εμμανουηλίδης, του κάνε να πούμε τρίπλα και τον πλάσαρε. Και ο Σάκ καθόταν στην άλλη μεριά. Λοιπόν, άμα δεν μπορείτε να πάρετε τον Πανιόνιο, εφόσον ο Πανιόνιος παίζει στα ίσια, είστε κατάπτυστοι,
από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Καράπαπα, τον Σάβα, που πούσε ρε Σάβα, δεν μίλησες να πούμε. Μπέναλτι ήταν, στο έδωσε χέρι. Κολλητό, ξεχολλητό, αφού ο κανονισμός λέει άμα βρει χέρι, μόνο το χέρι στήριξης λέει. Δεν έχει κολλητά χέρια τώρα. Τα κολλητά τα λέγαμε πριν 20 χρόνια, τα χέρι λέει κολλητό. Άστα. Μπέναλτι σου δώσαν. Τον Πανιόνιο τον έβαλε σε ένα γκολ με μπέναλτι. Και με κάνει σαν φορτώματα. Και φορτώματα. Και φορτώματα. Και ο Μπουχαλάκης να την πηγαίνει την μπάλα στο Τζιμίκα. Και ο Τζιμίκας να πηγαίνει στο Λοβέρο. Ο Λοβέρος στο Τζιμίκα σέντρα. Και σεντράρεις ρε Μπρουτόταυρε. Και έχεις δύο παίκτες μέσα στην περιοχή να πηδήξουν κεφαλιά ρε. Ολυμπιακός του Μαρινάκη ρε. Και δεν έχεις έστω 4-5 να πατάς στην περιοχή. Τι φοβάσαι. Μη σε φάει στην αντεπίθεση ξέρω εγώ. Ο Κόρμπος. Ο Κόρμπος με τα αυτιά που έχει. Η αεροδυναμική του να πούμε είναι πάνω από τα 0,40. Τρέχει ο Κόρμπος, άμα έχει λίγο αέρα, ο πλευρικός άνεμος θα τον πάει να πούμε με εκείνα τα αυτιά. 1,5 μέτρο είναι ο Κόρμπος και τα αυτιά του είναι 2,5 μέτρα. Πού να τρέξει ο Κόρμπος, ρε Μπουρτόταυρε. Ο Οικονομίδης, ο Μασούρας, ο Αραμπούτη. Γιο Παπα-Νικολάου θα σε βγουν στην κόντρα που μου κάνετε σέντρες και πηδάνε δύο για κεφαλιά. Ο Σουντανί και ο Γκερέρο. Και πότε έβαλε ο καλό Γκερέρο με κεφαλιά. Και ο Σουντανί για να φορτώσει ο Ποντέσι ή ο Τζιμίγκας. Και το σπουδαιότερο, έχει σέντερ μπακ τον Σεμέδο, ο οποίος έχει σοριαστεί δύο φορές μόνος του κάτω, έχει πέσει μόνος του χωρίς αντίπαλο. Έχει πέσει κάτω, έχει γίνει 5 ρίχτερ κάτω στο λεκανοπέδιο Αττικής. Δηλαδή, άμα τον βάλεις τον πισινό του Σεμέδο με τους Χορσιανίτη, ποιος είναι πιο μεγάλος, παίζει να είναι ίδιοι πισινοί τους. Μετά τον τραυματισμό ο Σεμέδο, τον έχει δει πως είναι ο πισινός του. Σαν ένα αεροτομή από Πόρσε Καρέρα δεκαετίας του 80. Να μια αεροτομή. Και το χειρότερο, είσαι Ολυμπιακός ρε φίλε. Και έχεις δεξί μπακ τον Γκασπάρ. Και σε Γκασπάρ ρε. Ποιο Γκασπάρ. Δεν σε δίνουμε τον Κίτσου εκεί πέρα να κάνει μερικές εφόδους εκεί πέρα το παιδάκι. Γκασπάρ. Και αρχηγός του Ολυμπιακού Μπουχαλάκης. Και σε φταίει να πούμε ο Σαββίδης για διαιτησία. Και να σου πω και στο φινάλε. Καλά σε κάνει. Καλά σε κάνει. Εδώ έχεις 20 χρόνια το κόκαλι. Ο Αλατολάκης έκανε καριέρα και έπαιξε μπάλα που είδαμε δυο τσαρούχια να παίξει. Και δεν έπαιξε ο Ξάνθος. Παίξαν όλοι οι αμανατίδες, οι μέτροι, οι στόπερ, πήραν πρωταθλήματα. Μπροστά είχε παιχταράδες βέβαια ο Κόκαλης. Και εσύ έχεις αρχικό το Μπουχαλάκι και σέντερ φορ το Σουντανί. Και σε φταίει τώρα ο Κοντός που έχει τον Αγκούστο, τον Καντουρί και το Γραμμένο. Θα σου πάρει το πρωτάθλημα ο Γραμμένος. Είναι χαθείς να χαθείς. 4-4-2 όταν φορτώνει ο αντίπαλος παίκτες στο κέντρο. Την προκειμένη ο Πανιόνιος. Και εσύ έχεις δύο φορ. Την προκειμένη, θα πούμε με τα ονόματά τους, Σουντανί και Γκερέρο, που είναι για μικρούς χώρους. Δεν τον είδα το Σουντανί να βγαίνει πολύ έξω. Εντάξει. Σου τρώει το κέντρο άλλος με πιο μέτριους χαφ. Σε πάει την μπάλα στη γραμμή. Και κι αν δεν έχεις ένα Πρίγιοβιτς, ένα Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, ένα Αλέκο Αλεξιάδη, πείτε μου, βοηθήστε με, κεφαλοσφαιριστές, θυμάστε. Ένα κεφαλοσφαιριστή, ας σηκωθεί ένα ντόκεν, θυμάστε. Άστα, είναι βρώμα η δουλειά. Και όταν έχω εγώ τώρα να παίξω δύο Σουντανί Γκερέρο με Ευαγγέλου Λιμπεράκη, είμαι εγώ Ολυμπιακός και άλλος ο Πανιόνιος. Ψάχνω να βρω, είναι μπέναλτι, δεν είναι μπέναλτι τώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα. Και στη μια πλευρά και στην άλλη. Μπορεί να κάνεις γεμίσματα από τις πτέρυγες. Εντάξει, που όταν δεν έχει κάνει γκολ ο Ολυμπιακός από πλευροκόπηση και φόρτωμα. Δεν γίνεται να είσαι Ολυμπιακός. Να θες να πάρεις το πρωτάθλημα και να σου κάνει ο Κόρμπος σούτ από μέση απόσταση 3 στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο στο πέμπτο λεπτό. Δεν μπορεί να σου κερδίσει φάλο Άρτσε στο χώρο του κέντρου μπαίνοντας κάθετα. Και ενώ εσύ μπορεί να κλέψεις την μπάλα και να φύγεις. Δεν μπορεί να κάνω Καμαρά φάουλ για κάρτες στο χώρο του άξονα. Όταν έχει απέναντί του τρεις παίκτες που δεν κοστίζουν ούτε 300 χιλιάρικα και οι τρεις. Δεν γίνεται αυτό. Είναι και θέμα προπονητού. Αλλά είναι και θέμα προέδρου. Είναι και θέμα προέδρου. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τον Κόκαλη να φέρει παικταράδες και το Μαρινάκι να φέρει τις βαλούτες. Ενώ έχει σοβαρό αντίπαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παλιότερα δεν είχε. Σοβαρό αντίπαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Οκ. Και δεν μπορεί να παίρνεις 40 εκατομμύρια το Mega Channel
και να μην παίρνει ένα center for στον Ολυμπιακό και μια χαφάρα στη θέση του Μπουχαλάκη, να δείξει και μπάλα και Ευρώπη και να παίξει και καλό ποδόσφαιρο και να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.